Πίκτη έμειναν οι βιολόγοι όταν ανακάλυψαν ένα μυστηριώδη καρχαρία κρύου νερού χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά από το φυσικό του περιβάλλον, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη. Ένας καρχαρίας της Γρυλανδίας, το μακροβιότερο σπονδυλώτο στη γη, ανακαλύφθηκε να κυκλοφορεί στην τροπική θάλασσα της Καραϊβικής. Ερευνητές σημάδευαν και έπιαναν προσωρινά καρχαρίες τίγρης στα νύχτα της ακτής του Μπελής, όταν εντόπισαν τον μυστηριώδη καρχαρία, σύμφωνα με μία δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «Marine Biology». Ενώ παρακολουθούσαν και ερευνούσαν για καρχαρίες τίγρες στην προστατευόμενη ατόλη Glover's Reef του Μπελίζ, οι βιολόγοι διαπίστωσαν ότι τα επιστημονικά τους όργανα είχαν απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα από τον κοραλιογενή ύφαλο σε νερά τόσο βαθιά όσο 2.000 πόδια, όταν τα ανέσυραν έμειναν έκπληκτοι όταν βρήκαν τον αρχαίο καρχαρία της Γρηλανδίας. Οι καρχαρίες της Γροιλανδίας είναι τα μακροβιότερα σπονδυλώτα στη Γη με εκπληκτική διάρκεια ζωής 200 έως 500 ετών, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Οκεανών. Οι καρχαρίες αυτάζουν χιλιάδες πόδια κάτω από το νερό στο απόλυτο σκοτάδι και σπάνια φαίνονται ή φωτογραφίζονται, ενώ ελάχιστες λεπτομέρειες είναι γνωστέ για την απίστευτα μεγάλη ζωή τους.